Συνεχίζουμε με το μπάσκετ. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε μια ουσιαστικά επιστροφή. Είναι μεταγραφικό απόκτημα των προηγούμενων ημερών, αλλά πριν 3 χρόνια φόρεσε και πάλι την κιανόλευκη φανέλα και για την ακρίβεια θα τη φορέσει ξανά τώρα. Το και πάλι κολλάει στο τώρα και στην επόμενη σελίδα. Ο λόγος για τον Σταμάτη Μπέν, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα και καλώς επέστρεψες στην ομάδα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σου έλειψε το Ιβανόθιο? Μου έλειψαν και ερχόμουν τα τελευταία χρόνια σαν αντίπαλος. Ναι, με την Καστοριά δύο φορές. αλλά ως παίκτης του Ηρακλή φαντάζομαι είναι αλλιώς, έτσι. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Ο κόσμος κάνει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Ευελπιστούμε να την κάνει και φέτος αυτή την ατμόσφαιρα, να την έχουμε και φέτος αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί μας δίνει έξτρα όθηση. Θυμάμαι και την τελευταία χρονιά που έπαιξα στην ομάδα ότι σε πολλά παιχνίδια μας βοήθησε πάρα πολύ και μας έδωσε στην ουσία αυτός ο Ροζβίλο αγώνος. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να δώσει και την άνοδο η παρουσία του κόσμου, γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι η Ηρακλής 8 πλέον ολόκληρα χρόνια τυρανιέται στην Α2 κατηγορία και είναι κάτι πολύ δύσκολο και κάτι πολύ επίπονο. Ο κόσμος θα έρθει και φέτος, αυτό είναι δεδομένο. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να συνδυαστεί η παρουσία η δική σου με τον επιθυμητό στόχο. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο ο Ηρακλής να αγωνίζει στην Α2. Η θέση του είναι στην Α1. Υπάρχει πικρία σίγουρα από τον κόσμο για τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί έγιναν πολύ καλές ομάδες τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν κατάφερε η ομάδα να ανέβει. Ελπίζουμε φέτος να τα καταφέρουμε. Ελπίζω και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Να υποθέσω στα μάτια δεν θα χρειαστείς πάρα πολύ χρόνο προσαρμογής, έτσι. Είναι γνώριμο το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι γνώριμο. Έχω συνεργαστεί και με πολλά παιδιά, όπως είναι ο Μιχάλης ο Γιαννακίδης, όπως είναι ο Δημήτρης ο Καλαϊτής, ο Κώστας ο Κακαρούδης. Έχουμε συνυπάρξει και σε άλλες ομάδες. Mm-hmm. Πιστεύω και να δυσκολευτώ λίγο, θα με βοηθήσουν τα παιδιά που είναι χρόνια, ειδικά ο Δημήτρης ο Καλαϊτής που είναι και αρχηγός της ομάδας. Τα ξέρει καλύτερα και θα με βοηθήσει περισσότερο αν έχω κάποιο πρόβλημα. Θεωρώ ότι δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί είχα περάσει ωραία εκείνη τη χρονιά που ήμουν στον Ηρακλή. Αλήθεια, πώς είδες την προσπάθεια και του περσινού και του προπέρσινου Ηρακλή, που ήσουν αντίπαλος με τη φανέλα της Καστοριάς, και ως αντίπαλος γιατί θεωρείς ότι δεν τα κατάφερε? Έχεις απ' έξω, όπως λέμε εσύ, ως έμπειρος αθλητής κάποια εξήγηση? Θεωρώ ότι τα 2 χρόνια που η ομάδα δεν κατάφερε να ανέβει ήταν γιατί δεν ήταν τόσο δεμένα τα παιδιά. Εγώ τουλάχιστον αυτό έβλεπα. Ναι. Δεν ήταν οικογένεια. Θεωρώ ότι μια ομάδα για να μπορέσει να ανέβει και να πρωταγωνιστήσει πρέπει πάνω απ' όλα να είναι οικογένεια και να αγωνίζεται ο ένας για τον άλλον, για τους συμπαίκτες του. Πέρυσι δεν ξέρω, να μην αδικήσω και τα παιδιά, δεν ξέρω τι γινόταν. Εγώ μιλάω σαν θεατής που είδα κάποια παιχνίδια της ομάδας. Και αυτά τα μεταξύ σας που ήταν λίγα, έτσι, εντάξει. Ναι, δεν. Για να μην προσβάλλω κάποιους παίχτες, ας πούμε, μην νομίζουν ότι... Κάτι φαινόταν πάντως ότι έλειπε, έτσι, αυτό μπορούσε να το διακρίνει κάποιος. Εντάξει, η ομάδα είχε εμπειρία, ήταν όλοι πολύ καλοί παίχτες και τις 2 χρονιές, οι επιλογές ήταν πολύ καλές. Ατομικά οι παίχτες ήταν και έμπειροι και με μεγάλη ικανότητα. Θεωρώ ότι δεν έδεσαν σαν ομάδα αυτό... Το δέσιμο, λες. Ναι. Το δέσιμο. Mm-hmm. Δεν μου κάνει κάτι άλλο, γιατί ατομικά τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά και σαν παίχτες και καταξιωμένοι αθλητές και έμπειροι και θα μπορούσαν να πάρουν και την ομάδα στις πλάτες τους. Σε κάποια παιχνίδια τις πήρανε. Εντάξει, συνολικό αποτέλεσμα στο τέλος δεν βοήθησε την ομάδα να ανέβει κατηγορία. Έχεις απόλυτα δίκιο, γιατί έχω ακούσει πολλούς αθλητές να λένε αυτό το πράγμα που μόλις τόνισες, ότι δεν παίζει ρόλο το να έχουμε 12 ικανότατους. Πρέπει να έχουμε και χημεία, γιατί αν δεν ταιριάζουμε μεταξύ μας, αν δεν δέσουμε ως ομάδα, όσο παιχταράδες και να υπάρχουν στη δωδεκάδα, δουλειά δεν γίνεται. Είναι αυτό που μόλις είπες. Συμφωνώ. Εντάξει, τώρα και εσείς που είδατε και περισσότερα παιχνίδια. Καλά, ναι. Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε απ' έξω. Θα διακρίνετε και περισσότερα, ίσως ξέρετε και παραπάνω πράγματα. Εντάξει, δεν είναι. Εμείς είμαστε απ' έξω. Ναι, δεν μπορώ να το θίξω αυτό το θέμα. Φέτος ήδη έχουν έρθει 2 παίχτες που νομίζω ότι
μπορούν άνετα να σου δίνουν την μπάλα και αυτό δημιουργεί μια ασφάλεια για σένα. Μιλάω και για τον Σοκ, μιλάω και για τον Σέσκους και για τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν από πέρυσι στην ομάδα, αλλά για τις συγκεκριμένες θέσεις που ξέρεις ότι εσύ ως ψηλός μια πάσα παραπάνω την περιμένεις. Θα συνεργάζομαι με ιδιαίτερα, ναι. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για τα δύο παιδιά και σαν αθλητές και σαν χαρακτήρες. Έχω δει κάποια παιχνίδια, κάποια βίντεο κτλ. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα με βοηθήσει και εμένα περισσότερο αν αυτά που είδα, αυτά τα παιχνίδια που είδα και τα βίντεο που είδα τα βγάλω στο παιχνίδι τους και στην πραγματικότητα θα με βοηθήσουν και εμένα. Έτοιμα καλά θα δίνουν οι άνθρωποι. Ναι, γι' αυτό το είπα. Ναι, φαίνονται ότι έχουν την ικανότητα. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσουν την ομάδα, θα βοηθηθώ και εγώ, θα βοηθηθούν και αυτοί και θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα που όλοι περιμένουν αυτά τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά την κατηγορία και την ομάδα της Καστοριάς αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες. Κάποιες έχουν αλλάξει πολλά, κάποιες ίσως όχι τόσο. Έχουν ανέβει και ομάδες που δείχνουν να έχουν μπει πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, όπως είναι ο Ιωνικός, όπως είναι ο Διαγόρας, όπως είναι ο Ιπποκράτης. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στη φετινή Α2? Αν και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ρόστερα, αλλά μία εικόνα την έχουμε. Ναι, δεν έχουν όλα τα ρόστερα, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Φαντάζομαι κάποιες ομάδες θα κινηθούν και τελευταία στιγμή όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι ο Ιωνικός έχει κάνει μία καλή ομάδα με έμπειρους παίχτες και ικανούς. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και ο Ηρακλής και φέτος θα προσπαθήσει και θα κυνηγήσει μαζί με τον Ιωνικό την άνοδο, θα είναι τα φαβορί για την άνοδο. Θεωρώ εγώ τώρα, αυτά είναι λόγια, μέσα στο γήπεδο πρέπει να καλά, ναι, τα δείξουμε όλα. Θα δούμε. Είναι και περίεργο. Είναι και περίεργο στα μάτια αυτό το σύστημα στην Α2 που το σχολιάζαμε τις προάλλες και με το συμπαίκτη του τον Κώστα τον Κακαρούδη που πραγματικά δεν υπάρχει πουθενά αλλού και θα ήθελα και το σχόλιο σου επ' αυτού. Το να κουβαλούν οι ομάδες τις νίκες, είδες πώς την πάτησε πέρυσι ο Ηρακλής με το 2-0 που είχε από τον Απόλλωνα που ήταν πιο κάτω από όλων στη βαθμολογία από τον Ηρακλή. Σίγουρα, σίγουρα. Που πρέπει να προσέχετε κάθε φορά τον αντίπαλο αν θα είστε στο 1-0, στο 1-1, στο 2-0, στο 0-2 γιατί το κουβαλάτε στα μπαράζ. Ναι, είναι δύσκολο για τις ομάδες αυτό. Φαντάζομαι το κάνανε για να προσελκύσουν τον κόσμο. Για τις ομάδες είναι πολύ δύσκολο γιατί ο Ηρακλής έχει ανέβει η κατηγορία μπορεί και από πρόπερση, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει πρόπερση, αλλά πέρσι θα έχει ανέβει σίγουρα γιατί θα κέρδιζε και τον Χολαργό. Τον είχε 2-0, ναι, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί στο τελικό. Ναι, δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί. Θεωρώ ότι εγώ έχω παίξει και με το παλιό το σύστημα που ανεβαίνουν δύο ομάδες απευθείας. Ναι. Ίσως αυτό θα ήταν το καλύτερο, αλλά και πιο δίκαιο ίσως να επανέλθει. Οι σύνδεσες κάτι παραπάνω θα ξέρουν, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Εμάς εντολές μας δίνουν. Σωστά. Θα προσπαθήσουμε και στα play-off αν πάμε, γιατί στόχος δεν θα είναι μόνο τα play-off, θα είναι και απευθείας. Η πρωτιά, ναι. Να προσπαθήσουμε να ανέβουμε κατηγορία. Είσαι εδώ, είσαι έτοιμος εν ώψη Δευτέρας. Ναι, εδώ είμαι. Είμαι εδώ και την τελευταία εβδομάδα. Ήμασταν στο Ιβανόφωνο με κάποιους συμπαίκτες και κάναμε προπόνηση. Α, κάνατε λίγο προθερμασούλα, έτσι. Ναι, με τον coach κάναμε λίγο. Ωραία, ωραία. Τη μεταβατική μας εβδομάδα. Καλή Δευτέρα, καλή αρχή. Με υγεία πάνω απ' όλα, σου εύχομαι. Να είστε καλά. Και να απολαύσεις τη χρονιά μαζί και με τον κόσμο. Μακάρι στο τέλος να μιλάμε για την άνοδο. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε. Να είσαι καλά κι εσύ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον ψηλό, έναν από τους ψηλούς, περιμένουμε και άλλον ψηλό, πιο ψηλό από το Σταμάτη, τον Μπένα.